Να ξεκινήσουμε από εσάς, από τους γονείς. Κάνατε και μια πορεία χθες, κυρία Βαλαβάνη. Διαμαρτύρεστε, έχετε ενστάσεις. Περιγράψτε μας συνοπτικά ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που πιστεύετε ότι πρέπει να ξαναδεί το Υπουργείο Παιδείας. Καταρχήν, η χθεσινή κινητοποίησή μας έγινε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μαζί και με τους εκπαιδευτικούς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε να δηλώσουμε και να καταγγείλουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο που δεν μας δέχτηκε. Δεν δέχτηκε δηλαδή τον οργανωμένο θεσμό εκπροσώπων των γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Ήταν μια μαζική κινητοποίηση για ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας για το άνοιγμα των σχολείων. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εστιάζουμε σε τρία ζητήματα που αυτή τη στιγμή δημιουργούν παραπάνω ανασφάλεια, γιατί η κυβέρνηση είχε όλο το περιθώριο όσο ήταν κλειστά τα σχολεία να τα λύσει. Γιατί ήταν ζητήματα που τα είχαμε βάλει, γιατί περιμέναμε και το άνοιγμα και το δεύτερο κύμα. Το πρώτο και κύριο είναι που μπήκε κιόλας και νομίζω ότι ο κ. Σύψας το είπε ξεκάθαρα. Η μάσκα δόθηκε σαν μέτρο, που εμείς το θεωρούμε ημίμετρο, ακριβώς γιατί, και να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, δεν είχε τη βούληση η κυβέρνηση να δώσει χρήματα για την παιδεία. Γιατί αν είχε τη βούληση να δώσει χρήματα για την παιδεία, θα έπαιρνε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφορτιστεί ο συνωστισμός των μαθητών μέσα στην τάξη. Αυτό είναι το βασικό. Άρα και η πρώτη σας ένσταση είναι ότι τα παιδιά δεν είναι 17-20 που λέει το Υπουργείο Παιδείας, ότι είναι πολύ περισσότερα μέσα στην τάξη. Νομίζω ότι αυτό ήταν πλέον ανέκδοτο, το καταλαβαίνουμε όλοι κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι, το έχετε αναδείξει πολύ καλύτερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φάμε το χρόνο σε αυτό το ζήτημα, γιατί μιλάμε για ένα μέσο όρο. Το μέσο όρο βγαίνει από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τάξεις που είναι σε νησιά που είναι με ένα-δύο μαθητές και είναι στα αστικά κέντρα που είναι 25-27. Αυτή τη στιγμή όλοι οι γονείς ξέρουν την πραγματικότητα στα σχολεία. Και νομίζω ότι πρέπει και η κυβέρνηση να την ξέρει, άσχετα αν κλείνει τα μάτια. Η πραγματικότητα στα σχολεία είναι ότι έχουμε σχολεία με 25. Κόλλησε λίγο το Skype της κυρία. Ναι, κυρία Βαλαβάνη, επειδή κύριος, έχει κάποια διαλύματα το Skype σας. Αν μπορεί να την έχουμε τηλεφωνικά. Αυτή τη στιγμή. Ξέρουν όλοι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για τάξεις 25-27 μαθητών. Τάξεις σε 15 με 20 τετραγωνικά μέτρα που δεν αερίζονται. Μιλάμε για σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν τουαλέτες, δεν έχουν ευρύσεις, οπότε τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν στη διαδικασία να πλύνουν τα χέρια τους. Μιλάμε για ένα σχολείο και για κτίρια που την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι, οπότε δεν λειτουργεί ενιαία και καθολικά να υπάρχει ένας ενιαίος έλεγχος για τα κτίρια, ώστε αυτό το πλέγμα. Πάντω, κυρία Βαλαβάνη, μισό λεπτό, επειδή να μπορεί να οριοθετηθεί. Μισό λεπτάκι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και είναι ξεκάθαρο. Ναι, μισό λεπτάκι όμως. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Σύψα. Θα ολοκληρώσω, θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο για να μπορεί να γίνονται κατανοητά. Μην βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες για να μπορούμε κάτι να συνεργαστούμε. Έχουμε τον κύριο Σύψα που μας λέει είτε ήταν 25 είτε 15 τα παιδιά, λέει το ίδιο θέμα θα είχαμε. Τα σχολεία αυτά είναι, αυτά έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η μάσκα είναι το πρώτο εργαλείο. Σας λέω ότι λέει ο κύριο Σύψα. Δεν σας λέω την δική μου άποψη. Το δεύτερο που μας είπε, μισό λεπτό, είναι ότι δεν γίνεται, λέει, να μην ανοίξουν τα σχολεία, γιατί η ζημιά για τα παιδιά και για τους γονείς είναι πολύ μεγαλύτερη από τα όποια κρούσματα προκύψουν. Και σε αυτό διαφωνούμε. Εμείς λέμε να ανοίξουν τα σχολεία και να γίνει και η χρήση της μάσκας. Αυτό που λέμε όμως είναι πολύ βασικό. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι όπως το είπε και ο κ. Σύψας, στο μπλέγμα μέτρων. Αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο και την κυβέρνηση δεν πάρθηκαν κάποια ουσιαστικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών. Εσείς, κυρία Βαλαβάνη, είπατε ότι εστιάζεται σε τρία βασικά σημεία. Το νομοθετική ένα είναι η τάξη και ο αριθμός. Νομοθετική ατόμων. Ρύθμιση, αριθμός μέτρων. Δεύτερη, εξασφάλιση αιθουσών και χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η νομοθετική ρύθμιση για 10-12 μαθητές ανατάξει. Δεύτερο, εξασφάλιση ενιαία του προσωπικού καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή, μέσω των Δήμων και με τα οκτάμινα, δεν θα πάμε ενιαία, και εμείς στην πράξη το έχουμε βιώσει σαν γονείς, ενιαία και καθολικά σε όλα τα σχολεία της χώρας, με το ακριβές προσωπικό καθαριότητας που χρειάζονται τα σχολεία. Με ημίμετρα θα πάμε πάλι. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να υπάρχει κεντρικό. Και το τελευταίο σημείο για να πάμε στον κύριο Κικινή, κυρία Βαλαβάνη. Το εκπαιδευτικό. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξει το σχολείο, να χτυπήσει το κουδούνι χωρίς ένα εκπαιδευτικό κενό και να υπάρχει και η πρόβλεψη, και θα το πει και ο κύριος Κικίνης φαντάζομαι, για εκπαιδευτικούς που μπορεί να νοσήσουν, να μην υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό κενό. Κοιτάξτε να δείτε, χάσαμε σοβαρό χρόνο από την ύλη την εκπαιδευτική των μαθητών μας. Κυρία Βαλαβάνη, και κάτι που μπορεί να μην ακούσατε, γιατί υπήρξε εξέλιξη μέσα στη νύχτα, η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι θα υπάρξουν προσλήψεις εκπαιδευτικών. 21.065 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιοι δευτερογενείς.
ξενοδοχείο να αυτά που λέτε. Θα είναι προσωρινές, ναι, βέβαια. Νομίζω ότι θέλω να ακούσω και την άποψη του κύριου Κικίνη που είναι πιο ειδικό στο εκπαιδευτικό. Ο κύριος Κικίνης λοιπόν είναι μαζί μας. Αλλά είναι... από ό,τι ξέρω τώρα μιλάμε για 30.000 εκπαιδευτικούς που ζητάνε οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Εμείς σας λέμε τώρα, θα μας πει και ο κύριος Κικίνης αν καλύπτεται. Διαβάζω την ανάρτηση της κυρίας Ζαχαράκη, της αρμόδιας αναπληρώτητας Υπουργού Παιδείας, η οποία λέει, χθες 11 η ώρα το βράδυ έγινε η ανάρτηση στα social media, ανακοινώνουμε τις προσλήψεις 29.065 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και στη γενική εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το διδακτικό έτος 2021. Δεν σας προβληματίζει των προσωρινών αναπληρωτών? Να μας πει δηλαδή ο κύριος Κικίνης που είναι και ο αρμόδιος, νομίζω. Γιατί... Ναι, εκτός από... ναι, και κλείνοντας, θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, νομίζω και ο κύριος Κικίνης θα το καταγγείλει. Καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χθες δεν δέχτηκε αντιπροσωπεία μας. Αυτό δηλαδή, καταγράφεται. Όλα αυτά θα θέλαμε να τα κουβεντιάσουμε. Αυτό καταγράφεται, και με την κυβέρνηση. Κυρία Βαλαβάνη. Και πραγματικά, πάμε να ακούσουμε και λίγο τους εκπαιδευτικούς. Κυρία Βαλαβάνη, εάν δεν καλυφτούν αυτά τα βασικά σημεία που ζητάτε, θα στείλετε τα παιδιά στο σχολείο? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που λέμε και το λέμε εκ των πραγμάτων είναι ότι ο φυσικός χώρος των μαθητών είναι εκεί, τα σχολεία. Εντάξει, και εκ των πραγμάτων αυτό το θέλουμε. Εμείς αυτό που λέμε όμως, σαν οργανωμένο κίνημα γονιών, είναι ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε όρο τον ασφαλή τρόπο της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό δηλώνουμε. Φυσικά θα μπούμε στη διαδικασία να πάνε τα παιδιά μας σχολείο, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Βέβαια, κινδυνεύεται με πρόστιμα, με πρόστιμα από αυτά που είπε ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό είπα. Αν δεν στείλετε τα παιδιά σας. Θα πάνε σχολείο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί, τα μάτια και τα αυτιά, οι γονείς, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πάντως, να σας πω κάτι. Το δίλημα που μπαίνει σε σχέση με τα σχολικά κτίρια δεν είναι υφίσταται. Απλώς δεν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά είναι τα σχολεία. Καταλάβατε, δεν μπορούμε να χτίσουμε τώρα σχολεία σε 10-15 μέρες. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είναι είπα ένα κάτι πρόβλημα τέτοιο. Τεχνικό, δηλαδή. Ναι, και βέβαια, συμφωνούμε. Δεν είμαστε μάγοι. Το ζήτημα που μπαίνει είναι ότι και αυτή τη στιγμή, με 10 μέρες, υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστούν οι χώροι.